Χαίρομαι που εδώ στην Καλλιθέα, ένα μεγάλο δήμο της Αττικής μας, με ένα άξιο δήμαρχο, τον Δημήτρο Κάρναβο, σήμερα ξεκινάει με εντατικούς ρυθμούς η αποκομιδή των βιοαποβλήτων μέσα από δύο υπερσύγχρονα απορριμματοφόρα και με αρκετούς καφέ κάδους που θα πάνε στις γειτονιές Καλλιθέας. Θα δημιουργήσουμε τον τρόπο με τον οποίο θα προστατεύσουμε το περιβάλλον, άρα τη ζωή, άρα τα παιδιά μας. Θέλω να τον συγχαρώ αφενός με για το έργο του, αλλά και τη διάθεσή του να μπει σε όλη αυτή τη διαδικασία, να κάνει μια άλλη Αττική. Μια Αττική όπως μας αξίζει, μια Αττική που προφανώς πέρασε και εκείνη, όπως και όλη η χώρα και η παγκόσμια κοινότητα, από την πανδημία του κορονοϊού, αλλά και μια Αττική που θέλει να συνεχίσει να ζει και να μπορεί να παράγει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη ζωή για το μέλλον των παιδιών μας. Ευχαριστούμε την Περιφέρεια Αττικής, τον Περιφερειάρχη τον Γιώργο Παπατούλη, το Διοικητικό Συμβούλιο και το Πρόεδρο του Ενιαίου Συνδέσμου του ΕΣΝΑ για την δωρεά των δύο υπερσύγχρονων απορριμματοφόρων, τα οποία είναι ταυτόχρονα και πλυντήρια, και των συνοδευτικών αντίστοιχων καφέ κάδων, όπου από εδώ και πέρα σήμερα, με αυτό τον εξοπλισμό, η Καλλιθέα μπαίνει στη νέα εποχή της ανακύκλωσης, της ανακύκλωσης των οργανικών υπολοιμάτων. Ελπίζουμε ότι οι πολίτες θα μπουν και εκείνοι μαζί με το Δήμο, και εμείς είμαστε εδώ για να τους κινητοποιήσουμε, και την Περιφέρεια Αττικής στη νέα εποχή της ανακύκλωσης, ώστε να πετύχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Ευχαριστούμε πολύ. Χαίρομαι που σήμερα εδώ στο Παλαιό Φάλιρο, στον εκλεκτό συνάδελφο και καλό δήμαρχο τον Γιάννη Στυρόπουλο, δίνουμε ένα υψηλής τεχνολογίας απορριμματοφόρο για τη διαχείριση και την αποκομιδή των βιοαποβλήτων, μαζί με 120 κάδους καφέ. Ο στόχος είναι, μαζί με τους πολίτες, να πάμε σε μια άλλη εποχή. Στην εποχή που θα στηρίζουμε το περιβάλλον, στην εποχή που θα στηρίζουμε τη ζωή, στην εποχή που θα στηρίζουμε το ίδιο το παιδί και την οικογένειά μας. Σε αυτή την πολύ σημαντική στιγμή για την παγκόσμια κοινότητα της πανδημίας από τον κορονοϊό, εμείς συνεχίζουμε να δημιουργούμε τις συνθήκες για μια άλλη Αττική. Θα τα καταφέρουμε, γιατί πάνω απ' όλα η Αττική είναι ενωμένη, οι Δήμοι είναι ενωμένοι και έχουν δημάρχους όπως είναι ο Γιάννης Αγωστηρόπουλος. Καλή επιτυχία. Βρισκόμαστε σήμερα στο Παλαιό Φάλιρο, ουσιαστικά βλέποντας την περιφέρεια να ανταποκρίνεται σε αυτό που υποσχέθηκε πριν δύο μήνες ο Ζάπιο, να ξεκινήσει τη διαλογή στην πηγή και στα βιοαπόβλητα. Ο Περιφερειάρχης Γιώργος Πατούλης κάνει πράξη αυτό το οποίο μας υποσχέθηκε, άρα το 2020, παρά τον κορονοϊό, θα είναι το έτος της ανακύκλωσης. Ενεργά όλοι οι δημότες και οι πολίτες σε κάθε Δήμο θα συμμετέχουν, χάρη στα καινούργια απορριμματοφόρα και στους καφέ κάδους, θα συμμετέχουν στη διαλογή των βιοαποβλήτων αλλά και γενικότερα σε ανακύκλωση. Φτιάχνουμε τη ζωή μας και τη φτιάχνουμε όταν οι ίδιοι προσπαθούμε.